Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Πριν περάσουμε και αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, εσείς μπαίνετε στο site της Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 18η αγωνιστική με μεγάλο ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη να αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Δεν χρησιμοποιούμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Και τερματοφύλακας, Κωνσταντίνε, ο Επασί από την Λαμία. Ο Επασί, ο οποίος πέρα από την ατυχία του Πανετολικού στα 3 δοκάρια που είχε, 3 ο Πανετολικός, 2 η Λαμία, 5 στο σύνολο σε ένα μάτς που τελείωσε 0-0, έκανε και αυτός ό,τι μπορούσε, τουλάχιστον στις φάσεις που μπορούσε να κάνει κάτι για την ομάδα του, να κρατήσει το 0. Τετράδα στην άμυνα με 3 γκολ από τους αμυντικούς μας, δεξιά ο Βιερίνια, αριστερά ο Ιωάννου του Άρη και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σέκενφελντ από τον Παναθηναϊκό και Τσότσαλτσα από τον Πανετολικό. Ο Βιερίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, έχει την assist και τον γκολ στο ντέρμπι. Έπαιξε το δικό του κομμάτι απέναντι στην ΑΕΚ για να πάρει κάτι ο ΠΑΟΚ από το μάτς. Αριστερό μπακ ο Ιωάννου, έπειτα από 3 μάτς με τον Άρη, κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά και ήταν και καθοριστικό τον γκολ του, καθώς χάρισε την νίκη. Ο Μπαρτ Σένκεφελντ είναι σημαντικότατος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Κράτησε για ακόμα ένα μάτς το 0 στα μετόπισθεν. Και ο Τσότσαλτσα, ο οποίος έπαιξε για τον Πανετολικό και έκανε και αυτός ό,τι μπορούσε στο 0-0, στο εντυπωσιακό 0-0, όπως είπαμε, με τα 5 δοκάρια. Στα χαφ, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ, αριστερά ο Μπρούμα του Ολυμπιακού και δύο αμυντικά χαφ, ο Αλεξανδρόπουλος του Παναθηναϊκού και ο Γαλανόπουλος από την ΑΕΚ. Ο Γαλανόπουλος, ο οποίος έχει και τον γκολ για την Ένωση και ήταν και αρκετά καλός, ήταν αρχηγικός στον χώρο της μεσάς γραμμής. Ο Μπρούμα για τον Ολυμπιακό έχει πετύχει τον γκολ στο Περιστέρι για το 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο. Είχε πολλές ευκαιρίες, ο Μανδάς του είπε όχι για μια πιο άνετη ίσως νίκη των Ερυθρόλευκων. Ο Αλεξανδρόπουλος φυσικά του Παναθηναϊκού έχει την εκπληκτική assist με το τακουνάκι για τον Αργύρι Καμπετσί και όσο περνάει ο καιρός δείχνει ο νεαρός ότι μπορεί να ταπεξέλθει εξαιρετικά στο βάρος της ομάδας και των απαιτήσεων του Λάζλο Μπόλονι. Παρεμπιπτόντως, εδώ μπορούν οι φίλοι να ψηφίσουν στο site του Super League Nivea Men Best Goal το τέρμα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά κυρίως την ενέργεια του Αλεξανδρόπουλου. Και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος προκάλεσε πάρα πολλά ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, είχε και την assist στο πρώτο γκολ της Ένωσης. Επιθετική, δεν είχαμε πάρα πολλούς να επιλέξουμε, οπότε πήγαμε στον Μπαράλε από τον Αστέρα Τρίπολη, 7 στα 10 γκολ στη Super League και τον Δουβίκα από τον Βόλο. Ο Μπαράλε σκόραρε με το πόδι και όχι με κεφαλιά όπως μας συνηθίζει, και ο Δουβίκας, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ για τον Βόλο και είχε και δοκάρει σε μια εξαιρετική προσπάθεια. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Κωνσταντίνο 3 φωτογραφίες. Επιλέγει αυτός ποια ήταν η καλύτερη για την 18η της Super League. Πρώτη φωτογραφία, όλη η κίνηση του Αλεξανδρόπουλου, κυρίως όμως το τακουνάκι που έκανε την assist για το 2-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ. Είναι το sprint, είναι η διαγώνια κίνηση. Μπαίνει στην περιοχή καταφέροντας να πετύχει την τρίπλα, τη μοναδική ουσιαστικά που κάνει. Φεύγει πλάγια, δεν έχει άλλη επιλογή, αλήθεια είναι. Αλλά η τακουνιά που πραγματοποιεί είναι εξαιρετική για την assist στον Καμπετσί. Δεύτερη στιγμή από το Απόλλων Σμύρνης Άρης. Ο Μαντσίνη βγαίνει τέτα-τέτ, του πατάνε το πόδι, του βγαίνει το παπούτσι, σκίζεται το παπούτσι και συνεχίζει να παίζει για περίπου ένα λεπτό με το παπούτσι στα χέρια. Ο διαιτητής του λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει. Ο Μαντσίνη έλεγε ότι πρέπει να μου φέρουν καινούριο παπούτσι, δεν γίνεται να παίξω διαφορετικά. Προς τιμήν του, συνεχίζει το παιχνίδι, δεν σταματάει, δεν κάθεται ούτε στο χορτάρι για να κερδίσει χρόνο, ούτε να βγει έξω. Οπότε μια χαρά έκανε. Και τρίτη στιγμή από το Περιστέρι, Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ο Λάζαρος στο Βιλόπουλος πέφτει για να πάρει φάουλ. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει φάουλ. Σηκώνεται, λέει ότι έκανε λάθος, ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Μια κίνηση fair play από τον μεσοπιθετικό του Ατρομήτου. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο κατάλαβα ότι δεν υπήρχε φάουλ, ήξερε ότι δεν υπήρχε φάουλ από τη στιγμή που πήγε να πέσει. Και οκ, καλά έκανε που σηκώθηκε και ζήτησε και συγγνώμη. Και δυστυχώς για την ομάδα του δέχτηκε τον γκολ στην εξέλιξη της φάσης. Οπότε πού καταλήγεις, Κωνσταντίνε? Στον Αλεξανδρόπουλο, νομίζω, στην εξαιρετική ενέργεια που έκανε ο μικρός και κέρδισε και τα εύσημα και τις εντυπώσεις σε αυτήν την αγωνιστική με την τακουνιά που έκανε που οδήγησε σε γκολ. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Νομίζω, Κωνσταντίνε, θα συμφωνήσουμε, αν και θα υπήρχαν πολλοί υποψήφοι, και ο Μπαράλες που έδωσε τρίποντο στον Αστέρα και ο Δουβίκας που επίσης έδωσε 3 βαθμούς σημαντικούς στον Βόλο και ο Μπρούμα που ουσιαστικά αυξάνει περισσότερο τη διαφορά τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Καταλήγουμε όμως στον Σωτήρα Αλεξανδρόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα εκπληκτικό σερί μέσα στο 2021. Μείωσε και άλλη τη διαφορά από τις ομάδες που κυνηγάει για να μπει στην τετράδα και με την κίνηση που έκανε στο 27ο λεπτό νομίζω ότι δικαίως είναι ο MVP της αγωνιστικής. 5 μάτς ο Παναθηναϊκός το 21 χωρίς να δεχτεί τέρμα, 4 σερί νίκες μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Αλεξανδρόπουλος νομίζω κερδίζει τον τίτλο του MVP με την assist που έχει κάνει, με την ενέργεια που έχει κάνει, με τις κινήσεις που έχει στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφερε και με τον ενθουσιασμό που είχε μετά την assist να συνεχίσει να τρέχει παρά την κούρασή του. Αν καταφέρει να διαχειριστεί και τα τρεξίματά του, θα είναι ακόμα καλύτερος για τον Παναθηναϊκό. MVP λοιπόν της 18ης αγωνιστικής, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.